Σαββατοκύριακο ήμουν στα Δωδεκάνησα και συναντήθηκα με γιατρούς που είχαν πάει με την ανοιχτή αγκαλιά στην Ίσυρο και την Τήλο. Μη σας πω τα προβλήματα που αντιμετώπισαν, γιατί θα ντραπούμε, θα ντρέπεστε. Σε όλο το Νότιο Αιγαίο δεν υπάρχει ογκολογικό τμήμα. Στη Ρόδο οι νοσηλευτές προσπαθούν σε διπλοβάρδιες να καλύψουν ο καθένας τους από δύο κλινικές. Στη ΚΟ δεν υπάρχει παιδίατρος. Ελλείψεις και στο Καστελόριζο, ελλείψεις και πιο ψηλά, στη Σαμοθράκη, όπου το Πάσχα δεν θα υπάρχει εφημερεύων γιατρός. Πέρυσι το καλοκαίρι 17 νησιά, μικρά νησιά, στο Αιγαίο είχαν μείνει χωρίς αγροτικό γιατρό. Και η κατάσταση είναι αντίστοιχα και στην υπηρετική Ελλάδα χάλια. Τα περισσότερα κέντρα υγείας έχουν ελλείψεις, δεν έχουν καρδιολόγους, δεν έχουν παιδιάτρους. Και βέβαια το μαρτύριο του ΕΚΑΒ. Ή δεν θα έχει αυτοκίνητα ή δεν θα έχει προσωπικό. Ένα από τα δύο. Και στην Κεφαλονιά το ασθενοφόρο, όπως πληροφορηθήκατε πρόσφατα, φαντάζομαι, με ένα δημοσίευμα, για ένα μήνα δεν είχε καν βενζίνη. Και ακούσαμε και την απάντηση του ΕΚΑΒ για τον θάνατο του ανθρώπου στη Χαλκιδική, του 38χρονου. Έχουμε ασθενοφόρα, αλλά έχουμε οδηγούς μόνο για τις μισές βάρδιες. Και δεν τον προλάβαμε. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Αυτή βέβαια ήταν η κατάσταση και χθες. Η χώρα της πατάλης, η χώρα της κακοδιαχείρισης και του κομματικού κράτους. Τα κάνει όλα δύσκολα για τους πολίτες και τα κάνει βέβαια όλα ακριβότερα. Η υγεία για μας είναι σημαντικό, δεν είναι παρεπιπτόντος. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά σε ένα θέμα της επικαιρότητας. Για να επιμείνω το ότι το κράτος της πατάλης είναι εδώ και είναι σε πολλούς τομείς. Οι αυτοκινητόδρομοι, που αυτές τις μέρες με χαρά εγκαινιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποτε τους πολεμούσε, αλλά δεν είναι του παρόντος, είχαν κοστολογηθεί, όπως ξέρετε, με 1,7 δις και μας στήχησαν 6 δις και με καθυστερήσεις από 2 έως 7 χρόνια και με πολλούς νεκρούς όλα αυτά τα χρόνια. Δρόμοι λοιπόν στρωμένοι με χρυσάφι. Γιατί πήγαμε στα 6 δις? Έχουμε λίγο χρόνο ανάμεσα στα πανηγύρια να συζητήσουμε γιατί πήγαμε στα 6 δις. Τι έφταιξε? Ποιοι πήραν τα παραπάνω λεφτά? Τα ίδια βέβαια και στα όπλα. Παραγγέλνουν οι πολιτικοί, με βάση κυρίως τις φιλίες αλλά και τα ποσοστά της μίζας. Αλλά αυτά βέβαια τα είπαμε και στην προηγούμενη συνεδρία της Βουλής και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στην Προανακριτική Επιτροπή για την περίοδο Παντωνίου. Αυτή όμως είναι Ελλάδα του συντηρητισμού και του λαϊκισμού. Μεγάλα λόγια, υποσχέσεις και από πίσω ανικανότητα, ρεμούλες και κέρδη για τους παρατρεχάμενους της κάθε εξουσίας. Με μεγάλο χαμένο τον πολίτη. Και σήμερα είμαστε πάνω από το κρεβάτι του, έχουμε κάνει τη διάγνωση και ξαφνικά τον αφήνουμε σύξυλο και βγαίνουμε στο διάδρομο να δώσουμε μία μάχη για τα όσα δεν έγιναν ή μάλλον για τα όσα κακώς έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Να το κάνουμε, αλλά να προσέχουμε μη χάσουμε τον πολίτη ασθενή. Γιατί φοβόμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι εξεταστικές, όσες και να κάνουμε, δεν θα δώσουν λύση στο πρόβλημα της χώρας. Το θέμα είναι να αλλάξουμε μυαλά, να αλλάξουμε πολιτικό σύστημα, να χωρίσουμε το δημόσιο από τα κόμματα, να δώσουμε ρόλο στους επαΐοντες, να κυβερνούν άνθρωποι της δουλειάς, όχι χομπίστες, όχι οι επετηρίδες των κομμάτων. Κατά τη διάρκεια της κρίσης έφυγαν στο εξωτερικό 18.000 γιατροί. 18.000 γιατροί. Και το 2015 έφυγαν 1.500 γιατροί αναζητώντας δουλειά και 500 για να αποκτήσουν ειδικότητα. Την ίδια στιγμή το ΕΣΥ γονατίζει από έλλειψη προσωπικού, κυρίως νοσηλευτικού
αλλά και ιατρικού. Πριν από 2 χρόνια, ο κύριος Τσίπρας, στα σκαλοπάτια του Υπουργείου Υγείας, είχε υποσχεθεί 4.500 προσλήψεις στο ΕΣΥ. Πόσους? 6.200 είχε υποσχεθεί. Θα σας πω τι έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι είχε υποσχεθεί 4.500 προσλήψεις ο κύριος Τσίπρας στα σκαλοπάτια του Υπουργείου Υγείας. Προσέλαβε 700 από προκήρυξη που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Αντίστοιχα, το προσωπικό των νοσοκομείων τη διετία... Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Τα ερωτήματα στο τέλος. Κύριε Υπουργέ, μετά θα μιλήσετε. Και εγώ όταν μιλάγατε είχα πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά δεν σας διάκοψα. Σωστό. Αν έχετε όρεξη όμως να κάνουμε διάλογο, το κάνουμε στο τέλος. Συνεχίστε, κύριε Θεοδωράκη. Το προσωπικό... Προσέξτε. Το προσωπικό των νοσοκομείων τη διετία του κύριου Τσίπρα μειώθηκε κατά 7.500 ανθρώπους. Παράλληλα όμως πήρατε 2.500 συμβασιούχους μέσα από αυτά τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά. Είμαστε, και δεν ξέρω αν ο κύριος Πολάκης διαβάζει διαφορετικά τα ευρωπαϊκά στοιχεία, είμαστε η χώρα με το λιγότερο νοσηλευτικό προσωπικό και οι μόνοι που συνεχίζουμε να καλύπτουμε τα κενά με αποκλειστικές ιδιωτικές νοσοκόμες, όπως Ανατολή, σύστημα Ανατολής, όχι στα τουρκικά σύρια αλλά στα ελληνικά νοσοκομεία. Οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης περί δίθεν αύξησης της χρηματοδότησης στα νοσοκομεία το 2016 κατά 300 εκατομμύρια δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, γιατί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το 2016 δώσαμε 1,3 δις, δηλαδή μόνο 12 εκατομμύρια περισσότερα από το 2015. Τα αποτελέσματα όμως είναι αυτά που βλέπουμε. Είναι κλειστές εντατικές, είναι ράντα στους διαδρόμους και είναι απαξιωμένος εξοπλισμός. Ένα ζωφερό τοπίο, παλιό και επαναλαμβανόμενο. Και κάθε χρόνο εκατοντάδες θάνατοι που σχετίζονται με τις λοιμώξεις μέσα στα νοσοκομεία. Ένας αριθμός που ίσως να είναι και τριπλάσιος από τον μέσον όρο της Ευρώπης, αναλογικά. Συγχωρέστε με. Το πρόβλημα της υγείας ήταν παλιότερα πολλά λεφτά, λίγα αποτελέσματα. Σήμερα είναι λίγα λεφτά, λάθος προτεραιότητες. Ή να το πω αλλιώς, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μια υγεία με πολλά λάθη, πολλά σκάνδαλα και μια κοινωνία ιτημένη. Και εδώ. Το 1990 η χώρα μας ήταν η τέταρτη στην Ευρώπη στο προσδόκιμο ζωής. Και το 2009 είχε πέσει στην 14η θέση. Αυξήσαμε εκείνα τα χρόνια το προσωπικό, αυξήσαμε τη φαρμακευτική δαπάνη, αυξήσαμε τα λεφτά που δίνει ο καθένας στην υγεία, αλλά πέσαμε 10 θέσεις στο προσδόκιμο ζωής. Γιατί το θέμα στην υγεία δεν είναι πόσα λεφτά ξοδεύεις, αλλά κυρίως πού τα ξοδεύεις και ποιος αποφασίζει για αυτά τα λεφτά. Η φαρμακευτική δαπάνη, για να περάσω σε αυτά τα επίμαχα των προτάσεων των εξεταστικών, η φαρμακευτική δαπάνη μέσα σε μια δεκαετία αυξήθηκε όντως κατά 400%. Από 1 δις το 2000 σε 5,1 δις το 2009. Είχαμε την τρίτη υψηλότερη κατακεφαλή δαπάνη φαρμάκου στον ΟΟΣΑ και την πρώτη στην Ευρώπη. Και οι αποκαλύψεις προκαλούσαν και γέλια και κλάματα. Ξέρετε για τα σκευάσματα που τα πλήρωνε κάποιος στη Γαλλία και στη Γερμανία 100 ευρώ και εδώ ήταν από 300 μέχρι 3.000 ευρώ. Είχαμε αναλογικά τους περισσότερους αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους από ότι η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, οι σκανδιναβικές χώρες. Σε ιδιωτικά χέρια οι περισσότεροι και χωρίς μια στοιχειώδη γεωγραφική κατανομή. Είναι πολλά τα χαμένα λεφτά στην υγεία και είναι πολλοί οι εμπλεκόμενοι. Ιατρικά συνέδρια κοντά σε μόλ εμπορικά και σε εξωτικά τουριστικά θέρετρα.
Και παράλληλα η χώρα μας, εκείνα τα χρόνια, αλλά ακόμα και σήμερα, κατέχει τα πρωτεία σε ένα θλιβερό ανταγωνισμό. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε κεσαρικές τομές. Σήμερα το 57% των γεννήσεων είναι με κεσαρική τομή, όταν ο φυσιολογικός παγκόσμιος όρος είναι κοντά στο 20%. Στις δεκαετίες δηλαδή των μεγάλων πάρτι, κάποιοι θησάφριζαν, από παντού είχε χαθεί το μέτρο και η υγεία, μάλλον, κατακλείστηκε από πυράνχας και ασπόνδυλα. Και δίπλα βέβαια στους διεφθαρμένους, οι αφανείς ήρωες, οι γιατροί και νοσηλευτές, οι κακοπληρωμένοι γιατροί και νοσηλευτές, κράτησαν τελικά ένα ζωντανό σύστημα υγείας. Σήμερα όμως αποκαρδιωμένοι παλεύουν με λιγότερα μέσα για να αντιμετωπίσουν ένα διαρκώς αυξανόμενο όγκο περιστατικών. Είναι λίγο παλιό, αλλά φοβάμαι ακόμα θα πρέπει να μας απασχολήσει το βίντεο που δημοσιοποίησε η Εφημερίδα των Συντακτών, με τους υπαλλήλους του νοσοκομείου να ρίχνουν τα φάρμακα στον υπόνομο. Φάρμακο στα σκουπίδια για να γίνονται συνεχώς νέες παραγγελίες. Δισεκατομμύρια στη μαύρη τρύπα της φαρμακευτικής δαπάνης. Ο τίτλος ήταν «Παράλληλες εξαγωγές». Ή αλλιώς, προσέξτε, το κουπόνι στο ασφαλιστικό ταμείο της Ελλάδας και το φάρμακο με το κουτί του στο εξωτερικό. Πληρώσαμε, όπως μπορεί να σου πούν οι άνθρωποι που ξέρουν καλά τα της υγείας, πληρώσαμε κατά κυριολεξία τα φάρμακα βορείων και κυρίως ανατολικών. Πρέπει λοιπόν, και ίσως να το έχουμε συνειδητοποιήσει πολύ, να τα αλλάξουμε όλα στην υγεία, να τολμήσουμε. Να προχωρήσουμε στην επιλογή των διοικητών των μονάδων με κριτήρια ΑΣΕΠ. Πάψατε, είναι αλήθεια, πάψατε να διορίζετε μόνο αποτυχημένους πολιτευτές, όπως έκαναν τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ και τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά έχουμε πάρα πολλά βήματα, αν δεν θέλουμε να συνεχίζονται οι ρεμούλες και τα σκάνδαλα στο τομέα της υγείας. Πρέπει βέβαια ο κάθε πολίτης, για να πω δύο τις προτάσεις, πρέπει ο κάθε πολίτης να έχει το ιατρικό του φαρμακευτικό ηλεκτρονικό μητρό. Πρέπει επιτέλους να υπάρξει, και εδώ θέλει πολύ μεγάλη τολμηρότητα από όλους τους βουλευτές, πρέπει να υπάρξει υγειονομικός και νοσοκομιακός χάρτης. Δεν μπορεί να υπάρχουν νομοί με τρία λειψά νοσοκομεία, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να έρχονται στην πρωτεύουσα για να βρουν γιατρικό. Λες και παίζουμε στην έχρωμη εκδοχή του Μαυρογιαλούρου. Πρέπει βέβαια να αξιολογήσουμε το προσωπικό στα νοσοκομεία με βάση τα διεθνώς ισχύοντα πρωτόκολλα αξιολόγησης. Πρέπει να γνωρίζει το κράτος, να γνωρίζει ο πολίτης, να υπάρχει διαφάνεια στο τι παραγγέλνουμε, ποιοι το παραγγέλνουν, ποιος το καταναλώνει. Όλα ηλεκτρονικά για να είναι όλα συγκρίσιμα. Φάρμακα, υλικά, αναλώσιμα. Και βέβαια πρέπει να ενισχύσουμε την ελληνική βιομηχανία φαρμάκου, ελαφρύνοντας ταυτόχρονα τις τσέπες των ασφαλισμένων. Τα γενώσιμα, που κατά κανόνα είναι προϊόντα εθνικών βιομηχανιών, στην Ευρώπη, προσέξτε, στην Ευρώπη είναι το 50% της αγοράς. Στην Ελλάδα είναι ακόμη το 22% της αγοράς. Χάνουν οι Έλληνες, γιατί τα γενώσιμα είναι περίπου στη μισή τιμή, αλλά χάνουν και οι ελληνικές βιομηχανίες προς όφελος των πολυεθνικών. Μιλάει η κυβέρνηση για εξυγίανση. Όμως συνεχίζει να κάνει τα δικά της ρεκόρ στη συνταγογράφηση. Υπέρ συνταγογραφούμε, υπέρ καταναλώνουμε. Και τα δύο πλαπτικά, για τη τσέπη και για την υγεία. Και βέβαια, η πρώτη φορά αριστερά έκανε και εδώ ένα μικρό θαύμα. Έχουμε αύξηση της οικονομικής συμμετοχής των ασθενών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολιτικό σύστημα
δεν ήθελε και δεν θέλει να κάνει τομές στο χώρο της υγείας. Απουσίαζαν οι ικανοί και οι οραματιστές. Μπορώ να αναφέρω μόνο τον Παρασκευά Αυγερινό. Και περίσεψαν οι συμβιβασμένοι και οι τροχονόμοι των συμφερόντων. Κανείς δεν ήθελε και δεν θέλει, από ό,τι φαίνεται, να συγκρουστεί με τα κατεστημένα συμφέροντα στον χώρο της υγείας. Οι όποιες μικρές προσπάθειες κάποιων υπουργών πνίγηκαν μέσα στις πιέσεις των συμφερόντων. Όλοι μιλούν για τον φόνο, αλλά κανείς δεν είδε τον δολοφόνο. Σε σχέση με τα συγκεκριμένα τώρα των εξεταστικών επιτροπών, δύο πράγματα. Η ασυδοσία και η σπατάλη στη διοίκηση του Ερίκος Δινάν έπρεπε να είχε γίνει αντιληπτή και από το Υπουργείο και από το πολιτικό σύστημα, αλλά φοβάμαι ότι τα κάλυπτε όλα η δωρεάν νοσηλεία κάποιων πολιτικών και κάποιων δημοσιογράφων. Το ΚΕΛΠΝΟ διαχειρίστηκε εκατομμύρια των εκατομμυρίων χωρίς κανέναν έλεγχο. Χωρίς κανέναν έλεγχο πουθενά. Ούτε στις προμήθειες, ούτε στις προσλήψεις, ούτε στις δαπάνες. Αλλά και η κυβέρνηση σήμερα, αθμένοντας και τη τελευταία στιγμή, προχωράει στην ίδρυση μιας εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών υγείας. Κάτι που έχουμε προτείνει από την ίδρυσή μας κιόλας. Και κάτι που έπρεπε να είχε κάνει από την πρώτη μέρα, αν ήθελε να ξεμπερδεύει με τα αποστήματα στην υγεία. Η έρευνα πρέπει να προχωρήσει λοιπόν. Και για μας πρέπει να προχωρήσει χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο κύριος Κουρουπλής, που φαίνεται ότι σας χωρίζει, είναι αυτός που μάλλον ενώνει αυτή την ιστορία. Τι εννοώ? Υπήρξε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας επί ΠΑΣΟΚ επί πολλά χρόνια και υπήρξε ο πρώτος Υπουργός Υγείας στου ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ 1993-2016. Τα χρόνια που θα πρέπει να ψάξουμε. 23 χρόνια ενός επαναλαμβανόμενου εγκλήματος. Εμείς που δεν έχουμε και δεν είχαμε καμία κυβερνητική εμπλοκή, θα αγωνιστούμε και εδώ, όπως και στο θέμα των εξοπλισμών, όπως και στο θέμα των μεγάλων έργων, για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ελπίζω να υπάρξουν και άλλοι τολμηροί και να μην μετατραπεί και αυτή η Εξεταστική Επιτροπή σε μια αρένα για επικοινωνιακά κομματικά σόου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.